ξυπνάει τα ελληνικά εδώ πέρα, πάει εκεί πέρα. Ναι, έχει και ωραία θέση εδώ. Σε αυτό το εξαιρετικό κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο στην όμορφη και αρχοντική Άνδρο μας, ή αλλιώς όπως έγραφε ο Κόντογλου, σε αυτό το κτίσμα του ανθρώπου, ένα με το κτίσμα του Θεού, σας καλωσορίζουμε στην ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. Σας ευχαριστούμε επίσης που είστε κοντά μας αυτή την τόσο σημαντική βραδιά. Σημαντική για την Άνδρο, γιατί κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας νέος. Σημαντική για όλους εμάς, γιατί αναλαμβάνουμε το δύσκολο έργο να ανταποκριθούμε στις ελπίδες και τις προσδοκίες όλων για την Άνδρο που αγαπάμε. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγιασμός. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σύντομη ομιλία του νέου δημάρχου μας, κυρίου Θεοδόση Σουσούδη. Μετά το πέρας της ομιλίας παρακαλούνται όλοι οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι να περάσουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να υπογράψουν το πρακτικό της ορκομοσίας. Λυτός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας ο πληκόνιμων του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του δούλου του Θεού, Θεοδοσίου και των μελών του περί αυτών Δημοτικού Συμβουλίου του Κυρίου Δεϊθόμεν, πρεν ισχύσεως και κατεβοδόσεως του υπέρ του λαού της νήσου ταύτης έργου αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, της Παναγίας ειρήνη πάση σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της αξεμπράση κατά εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και στο Ιερό Ευαγγέλιο να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα υπακοής ο σύνταγμα. Και στο Ιερό Ευαγγέλιο να φυλάτω πίστην στην πατρίδα υπακοής το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και να πληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και να τηρώ και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Δεϊθό, Κύριε ο Θεός ημών, πρόσδεξε τη δέηση ημών σήμερα και ενίσχυσε τον δούλο σου Θεοδόσιον. Θεοδόσιον, τη Θεία Χάριτη Ίνα, την επαγγελία αυτού του πληρώσας, άξιος γέννητη της κύσος αυτού, πρεσβείες φράντου. Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης οδηγεί την κοινωνία και την πατρίδα μας όλο και πλησιέστερα προς το ιδανικό πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας, όπου οι ίδιοι πολίτες αποφασίζουν οι ίδιοι για τα θέματα και τα προβλήματα του τόπου τους. Ειδικά σε μια εποχή όπως η σημερινή, κατά την οποία ο πολίτης όλο και απομακρύνεται από την πολιτική και μετατρέπεται σε ιδιώτη αδιάφορο για το συλλογικό καλό και προσκολλημένο στο στενό ατομικό του συμφέρον, ο αναβαθμισμένος θεσμός της αυτοδιοίκησης μπορεί και πρέπει να ξαναφέρει τον πολίτη στο κέντρο των αποφάσεων και να θωρακίσει τη δημοκρατία μας και τους θεσμούς της. Με τις σκέψεις αυτές, θερμό να απευθύνουμε χαιρετισμό προς τον κύριο Δήμαρχο και το περί αυτό νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο που σήμερα ορκίζονται ενώπιον Θεού και ανθρώπων να επιτελέσουν την αποστολή τους για το καλό και την πρόοδο του λαού, ο οποίος τους επέλεξε να διαχειριστούν, να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τα προβλήματά του, είτε από τη θέση της πλειοψηφίας είτε από τη θέση της μειοψηφίας. Εκφράζοντες τη λύπη μας, διότι ανηλυμένες ποιμαντικές μας υποχρεώσεις
δεν μας επέτρεψαν να είμαστε σήμερα κοντά σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εκκλησία πάντοτε βρίσκεται και θα βρίσκεται στο πλευρό σας, αρρωγός σε κάθε έργο και σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στο κοινό καλό. Να είστε πάντα υγιείς και δυνατοί, καλή, αποδοτική και δημιουργική θητεία. Με δευχόν και αγάπης, ο Σύρου Δωρόθεος Β'. Σεβαστό Ιερατείο, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ. Απόψε μας τιμούν με την παρουσία τους, ανάμεσα στους όλους άλλους, ο κύριος Λεονταρίτης, χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων που ήρθε από τη Σύρο και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Ιρμαλένιος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο δήμαρχος Άνδρου, ο κύριος Γλινός, ο έπαρχος, ο νοεκλεγής έπαρχος, ο κύριος Λότσαρης και ο δήμαρχος Χολαργού Παπάγου, ο κύριος Αποστολόπουλος, Ηλίας Αποστολόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Η παρουσία όλων σας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς. Πάνω απ' όλα όμως μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Η παρουσία σας αποδεικνύει ότι το όραμά μας είναι και δικό σας όραμα. Αποδεικνύει ότι στην προσπάθεια που ξεκινάμε, σε λίγες μέρες με την ανάληψη των καθηκόντων μας, πρόκειται να έχουμε στο πλευρό μας τους πιο πολύτιμους συνεργάτες. Όλους εσάς που αγαπάτε το νησί μας, όλους εσάς που θέλετε την Άνδρο να έχει τη θέση που της αξίζει. Μας ενώνει το ίδιο όραμα, μιας Άνδρου πρωτοπόρου των εξελίξεων, μιας Άνδρου που θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες που έχει, βάζοντας γερά θεμέλια για το μέλλον. Σήμερα είναι μια νέα μέρα για το νησί μας. Σήμερα δώσαμε όρκο να τηρήσουμε στο ακέραιο την εντολή που εσείς μας δώσατε στις 18 Μαΐου. Μια καθαρή και ισχυρή εντολή για να αλλάξουμε την Άνδρο. Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να δημιουργήσουμε μαζί τη νέα ταυτότητα του τόπου μας. Πάντα με σεβασμό στο πλούσιο παρελθόν του νησιού μας, την ιστορία και τις παραδόσεις του. Βήμα-βήμα να κάνουμε πραγματικότητα την Άνδρο που ονειρευόμαστε για μας και τα παιδιά μας. Με τη δημιουργία υποδομών, με την ενίσχυση των δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού, με την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με την ανάδυση της τουριστικής ταυτότητας του νησιού μας. Ήρθε η στιγμή, η Άνδρος που οραματιζόμαστε όλοι, εμείς που ζούμε στην Άνδρο και για την Άνδρο, να γίνει πραγματικότητα. Ήρθε η στιγμή να αφήσουμε οριστικά στο παρελθόν τα προβλήματα και τις πρακτικές που χρόνια ταλαιπωρούν τον τόπο μας και κάνουν την καθημερινότητά μας δυσκολότερη. Να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία, με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας. Και η Άνδρος μας την παρέχει πάρα πολύ. Από μας εξαρτάται να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Με σχέδιο, προγραμματισμό, συνεργασία, συστηματική δουλειά από εμάς και συνέπεια. Γιατί η συνέπεια λόγων και πράξεων είναι απαραίτητη αν θες να προσφέρεις στον τόπο σου και στους συμπολίτες σου. Και αυτό είναι το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίζουμε καθημερινά τα επόμενα 5 χρόνια. Να προσφέρουμε στην Άνδρο μας, να προσφέρουμε στην νεολαία μας, να προσφέρουμε σε όλους εσάς. Αγαπητοί μου συμπολίτες, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε τόσο σε εμένα προσωπικά, όσο και στην παράταξή μας, αναδεικνύοντάς μας Δημοτική Αρχή. Είναι τιμή και υπερηφάνεια να είσαι Δήμαρχος Άνδρου. Είναι συγχρόνως και πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα επόμενα 5 χρόνια, καθημερινό μας μέλημα θα είναι μέσα από το έργο μας να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη σας και να φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας. Βέβαιο είναι ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών δεν λύνονται ως διαμαγεία σε μία μέρα. Μαγικό ραβδάκι δεν έχει κανένας. Όμως με οργάνωση, πρόγραμμα, στόχους και πολλή δουλειά θα δώσουμε λύσεις σε πολλά ζητήματα, θα δρομολογήσουμε πολλές περισσότερες λύσεις και θα βελτιώσουμε την εικόνα του νησιού μας. Γνωρίζουμε καλά ότι στην προσπάθειά μας αυτή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με εμπόδια και δυσκολίες. Είμαστε όμως σίγουροι ότι με τη δική σας βοήθεια και συμπαράσταση θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη της επόμενης μέρας. Είμαστε βέβαιοι
ότι θα μετατρέψουμε τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας σε ευκαιρίες. Με την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με την απαραίτητη συμπαράσταση και οικονομική ενίσχυση της περιφέρειας, θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Προκειμένου όμως να μετατραπούν οι προκλήσεις σε ευκαιρίες, βασική προϋπόθεση είναι όλοι εμείς οι αιρετοί, όλοι αυτοί που εκλέξατε και μας έχετε φέρει σε αυτή τη θέση, να αγωνιστούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα για το μέλλον του τόπου και των συμπολιτών μας. Να υπηρετήσουμε το κοινό καλό, πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες, μακριά από διαχωριστικές λογικές, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε κομματικές, είτε παραταξιακές. Για μας μοναδική παράταξη είναι η άνδρος και μοναδικός αντίπολος είναι τα προβλήματα. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις από όπου και αν προέρχονται και πρόθυμοι να ακούσουμε τους συμπολίτες και να δουλέψουμε μαζί για τις λύσεις. Με συντονισμένη δουλειά από εμάς και με τη δική σας συμβολή και βοήθεια μπορούμε να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που δικαιούται ο τόπος μας. Μπορούμε να αφήσουμε οριστικά στο παρελθόν όλα όσα μας πληγώνουν και μας κρατούν στασιμότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε εκείνα που χρόνια τώρα ονειρευόμαστε. Γιατί μόνο όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να προσφέρουμε στην Άνδρο και να χαράξουμε μια πορεία ανάπτυξης. Φίλες και φίλοι, στην προσπάθειά μας αυτή σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες, την νεολαία μας, τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους, τους εργαζόμενους στο Δήμο, όλους τους πολίτες, προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης μέρας για τον τόπο μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε την Άνδρο που θέλουμε για μας και για τα παιδιά μας. Με όραμα, πρόγραμμα, συνεργασία, διάλογο, συνέπεια και σκληρή δουλειά θα κάνουμε τη νέα αρχή. Κάνουμε πραγματικότητα την Άνδρο της παράδοσης, την Άνδρο της ανάπτυξης, την Άνδρο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Την 1η Σεπτέμβρη η Άνδρος μπαίνει σε νέα πορεία. Μια πορεία που θα συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Μια πορεία με τελικό προορισμό τη δική μας την Άνδρο. Την Άνδρο της δημιουργίας, της καρδιάς και των ονείρων μας. Ήρθε η στιγμή επιτέλους να ανοίξουμε το παράθυρο στο μέλλον. Στο μέλλον του τόπου μας, στο μέλλον των παιδιών μας, στο μέλλον το δικό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Μπορείτε να περάσετε να κεραστείτε. Και οι δημοτικοί σύμβουλοι να ανέβουν επάνω να υπογράψουν και οι τοπικοί.